Οι Έλληνες είναι υπερήφανος λαός και αν τους πάρεις τα πάντα, ακόμα και την υπερηφάνεια, δεν βλέπω τον τρόπο να μπορέσουν να επανακάμψουν. Πολύ σημαντικές οι δηλώσεις και πάμε να ακούσουμε έναν ίσως και τον κορυφαίο οδηγό της Ελλάδος. Αν επισκεφτείτε το κατάστημά του θα νομίζετε ότι το επάγγελμά του να πουλάει κύπελα. Λεωνίδας Κύρκος, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Και ναι, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, αποφασίσαμε σήμερα να μην προεπικοινωνήσουμε, αν μου επιτρέπετε έκφραση, με αυτούς που θα συνομιλήσουμε, για να μιλήσουμε απευθείας και να πούμε για το Ράλι Ακρόπολης. Και θέλω την άποψή σου στο κομμάτι Ράλι Ακρόπολης και το γεγονός ότι ο εθνικός μας αγώνας του χρόνου, όπως όλα δείχνουν, κατά 99,99% σήμερα θα πάρθει και επίσημα η απόφαση, δεν θα υπάρχει στο αγωνιστικό ημερολόγιο. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, αν είναι πλήγμα, αν δεν είναι και γιατί γίνεται όλο αυτό? Ποια είναι η άποψή σου? Για μένα είναι μεγάλο πλήγμα. Το Ράλι Ακρόπολης για μένα είναι μια ιστορία και δεν είναι μια ιστορία. Απλώς γίνεται ένας αγώνας και χαλάμε και χαλάει το ελληνικό κράτος χρήματα. Αντίθετα, εισπράττει χρήματα. Και σε μια δύσκολη εποχή που είναι αυτή, θα έπρεπε το Ράλι Ακρόπολης, όπως πολύ καλά κάνανε η κυβέρνηση στην αρχή της χρονιάς, βοήθησε και έγινε το Ράλι Ακρόπολης το 2013. Και, ναι, από ό,τι γνωρίζω, ήταν διατεθειμένοι πάλι να βοηθήσουν να γίνει το 2014. Την Οργανωτική Επιτροπή δηλαδή και τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ στην Ελλάδα εκπροσωπούσαν να κάνουν το Ράλι Ακρόπολης. Και από ό,τι γνωρίζω πέσανε αρκετά χρήματα. Δηλαδή από χορηγίες, από διάφορα... Ποιος πιστεύεις ότι φέρει την ευθύνη που χάσαμε τον αγώνα? Όλοι αυτοί που τα τελευταία χρόνια κάνουν το κουμάντο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και σε ό,τι αφορά δηλαδή στον αγώνα του που βάλουν στο τύπου, που το έχουν. Συγγνώμη, που... αναφέρεσαι στην Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, όχι, ή στην εταιρεία που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια να διοργανώσει τον αγώνα, την εταιρεία Σελέριτας? Για μένα η εταιρεία Σελέριτας. Αυτή έκανε τον αγώνα, τον Ράλι Ακρόπολης. Τους άλλους αγώνες είναι άλλοι αγώνες. Η Ομοσπονδία βοήθησε να γίνει, δηλαδή για να έβαλε και πέρυσι και φέτος στο πρωτάθλημα που είναι ακριβό για τους αγωνιζόμενους, για το Ράλι Ακρόπολης, αλλά το έβαλε στο πρωτάθλημα για να μπορέσει να βοηθήσει. Και για μένα έχει την ευθύνη καθαρά η εταιρεία αυτή. Γιατί πιστεύεις, Λεωνίδα, ότι ενώ έχει βουήξει ο τόπος, έχει βουήξει όπου και να μπει, σε όποια ιστοσελίδα, σε όποια εφημερίδα του εξωτερικού γράφουν για τον εθνικό μας αγώνα, ακόμα δεν έχει βγει η Οργανωτική Επιτροπή να βγάλει μία ανακοίνωση? Εγώ θα πω κάτι. Γιατί υπάρχει, επειδή ξέρεις πολλά πράγματα. Πες μου, γιατί υπάρχει αυτή η μυστικοπάθεια? Εγώ ξέρω το εξής. Εγώ λέγομαι Κύρκος Λεωνίδας και είμαι στον χώρο, δηλαδή αγωνιζόμαστε από το 1980, όπως και εσύ, σαν δημοσιογράφος πολλά χρόνια, και αγαπάς αυτό που κάνεις, και εγώ αγαπάω αυτό που κάνουμε. Η εταιρεία ήρθε και έκανε, δηλαδή αυτά τα άτομα τα οποία το παίξαν ότι αγαπάνε τον χώρο, αλλά τελικά θα έπρεπε να κάνουν το αντίθετο δυνατόν για να γίνει. Γιατί και να μην βρίσκαν τα χρήματα, αν πηγαίνανε σε οποιοδήποτε αγωνιζόμενο και ζητάγανε, όπως κάνανε κάποια στιγμή, ένα, ας το πούμε, έρανο ή πες το πως θέλεις, για να συμμετέχει άτομο της οικογένειας στο Ράλι Ακρόπολης, ναι, έτσι θα βοηθάγαμε όλοι για να γίνει το Ράλι Ακρόπολης. Το θέμα είναι οικονομικό, έτσι. Οικονομικό, λες, είναι το θέμα? Οικονομικό είναι, γιατί δεν δώσανε, από ό,τι ξέρω, χρωστάνε, λέει, μερικά χρήματα η ΕΛΠΑ, χρωστάει, ξέρω εγώ, εδώ και 4-5 χρόνια, συνδρομή στην ΦΙΑ. Και στο Ακρόπολης είχε έρθει όταν ήρθε ο επικεφαλής της ΦΙΑ και λέει, άμα δεν δώσει τα χρήματα, το χρόνο. Ναι, αλλά εδώ να κάνουμε σε λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Η συγκεκριμένη εταιρεία Σελέριτας έχει κάνει κάποιο διακανονισμό και ξεπληρώνει αυτά τα οποία έπρεπε να δώσει με δόσεις. Ναι, αλλά όμως με δόσεις ή με ξεδόσεις έπρεπε να βρεθεί οποιοδήποτε τρόπος τα χρήματα να δοθούν, να μην φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο και θα ήθελα εδώ την απάντησή σου. Τον αγώνα αυτό, αυτός ο αγώνας ήταν μια σκέψη των ανθρώπων της ΕΛΠΑ πριν από 60-70 χρόνια. Του χρόνου νομίζω θα συμπληρώνουμε 60 χρόνια ιστορίας, έτσι. Αυτός ο αγώνας πριν από 3-4 χρόνια πήγε αυτομάτως, χωρίς καν να ρωτηθεί, χωρίς να γίνει κάποιος διαγωνισμός, στην εταιρεία Σελέριτας, αυτή που αναφέρθηκες και εσύ. Πώς έγινε αυτό ακριβώς και γιατί έγινε? Δεν έπρεπε να γίνει κάποιος διαγωνισμός, να πούνε ποια εταιρεία μπορεί να διοργανώσει το Ακρόπολης? Εγώ θα γυρίσω και λίγο πιο πίσω. Εγώ όταν ξεκίνησα να τρέχω στα ραλί,
αγώνες έτρεχα. Αλλά όταν ξεκίνησα και έτρεχα στα ραλί από το 1994, ήξερα ότι υπήρχε το Ράλι Ακρόπολης, θα είναι ο ιστορικός παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και υπήρχαν και άλλοι αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ράλι Ολύμπιο, Ράλι Χαλκιδικής. Και ερχόντουσαν και ξένοι, όχι μόνο στο Ράλι Χαλκιδικής που ήταν, και, και στο Ολύμπιο και σε άλλους αγώνες. Και ξαφνικά, τα τελευταία χρόνια, αυτά τα χάσαμε. Χάσαμε το Ολύμπιο, δεν το ξαναβάλαμε μέσα. Υπήρχαν εθνικοί οδηγοί. Ο κάθε οδηγός, ο κάθε πρωταθλητής Ελλάδος, μάλλον λεγόταν Κύρκος, μάλλον λεγόταν Βοβός, μάλλον λεγόταν Χατζηπαναγιώτου, μάλλον λεγόταν Τσίκερ, όταν έπαιρνε το ποτάλιμα πήγαινε και ήταν οδηγός επιλεγμένος, δηλαδή από τη ΦΙΑ. Από το 2000 και μετά, 2001, αυτά σταματήσανε. Εδώ λίγο να κάνω μια παρένθεση, θα μου επιτρέψει, πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν. Είναι ένα άρθρο το οποίο το ετοιμάζω, θα το φτιάξω τις επόμενες ημέρες. Όταν πριν από 3-4 χρόνια έχει γίνει μια συνέντευξη τύπου ότι η εταιρεία συγκεκριμένη αναλαμβάνει το Ράλι Ακρόπολης, που τότε μέτοχος ήταν και ο Άρης ο Βοβός, μας ξεκαθαρίστηκε το εξής, ότι χρήματα τα οποία θα βγουν από τον εθνικό μας αγώνα θα επενδυθούν σε νέους οδηγούς. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο? Και όχι μόνο αυτό, εδώ χάνουμε και τον αγώνα. Από ό,τι γνωρίζω, ο Άρης ο Βοβός έφυγε από την ίδια χρονιά, πήγε και έφυγε. Δεν συμμετείχε στην εταιρεία αυτή. Δηλαδή ξεκίνησε να είναι συνέχεια. Εγώ μου επιτρέψεις το λέω, γιατί ήταν λόγια και του Άρη του Βοβού στη συνέντευξη τύπου που είχε γίνει στο Μουσείο Αυτοκινήτου και λόγια του Παύλου του Αθανασούλα τότε. Αυτοί ήταν οι μέτοχοι. Ναι, αλλά δεν είδαμε χρήματα να επενδύονται από το Ράλι Ακρός που κερδίθηκαν. Κάποιοι λένε ότι δεν βγήκαν χρήματα, αλλά δεν έχουμε δει ποτέ ισολογισμούς, έξοδα, έσοδα, όλα αυτά. Άρα δηλαδή. Εγώ αυτό που ξέρω εσύ, Βασίλη, είναι το εξής. Λέει ότι η ΕΛΠΑ χρωστάει εδώ και 4 χρόνια στη ΦΙΑ 80-85.000. Αυτά τα λεφτά. Τόσο. Τα λεφτά αυτά, λέει, είναι για να είσαι μέλος στη ΦΙΑ. Για να είναι ξέρω, να έχεις το που βάζεις. Για να μπορείς να ψηφίζεις κιόλας. Εδώ ναι, ωραία, σήμερα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε γιατί δεν έχουμε πληρώσει. Ωραία. Απλά αυτά, αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα πληρώσει η εταιρεία για μένα. Για μένα. Αυτή που αναλαμβάνει δεν είναι. Γιατί όταν έχει ένα μαγαζί, έχει κάποιο ένα μαγαζί. Σε κάποια στιγμή δηλώνει. Ωραία, Λεωνίδα, δεν έχουμε χρόνο για να ολοκληρώσουμε. Εσύ πιστεύεις πάντως. Για μένα, καθαρά την ευθύνη την έχει η εταιρεία που είχε αναλάβει τους αγώνες. Γιατί όπως είχε κάνει την κίνηση και μαζευτήκαν αρκετά χρήματα για να συμμετέχει στον αγώνα και πολύ καλά έκανε, θα μπορούσε να γίνει για να μην χάσουμε και να το είχαμε κάνει αυτό όλοι μας. Γιατί και σε σένα, σαν δημοσιογράφη, αγαπάς το χώρο, ή εγώ ή ο καθένας μας, θα κάναμε τα δυνατά και στην εποχή που είμαστε να δώσουμε χρήματα να μην χαθεί αυτός ο αγώνας ο εθνικός. Γιατί για μας είναι μια ιστορία. Για αυτούς μπορεί να μην είναι τίποτε. Ιστορία είναι, Λεωνίδα, και δυστυχώς ενώ όλο αυτό τον καιρό, το χρονικό διάστημα, υπήρχαν πολλά προβλήματα, δεν βγήκε κανένας να ενημερώσει για να κάνετε κι εσείς τις προσπάθειες και όσοι τέλος πάντων μπορούν σε αυτή τη χώρα να κρατήσουμε τον αγώνα. Αλλά περιμένουμε όμως να δούμε και την τελική, την επίσημη από Βασιλονίδα. Κύρκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκες να μιλήσεις στην εκπομπή μας.